Δημήτρης Λάμπρου με το δίτομο βιβλίο του κάνει μια τομή. Τομή στην ιστορία, τομή στην πολιτική, τομή στην εγκληματολογία. Μας δείχνει δηλαδή το ιστορικό μας παρελθόν σε έναν καθρέφτη για να δούμε όλες τις σκοτεινές πλευρές της ληστοκρατίας, γιατί έχουμε μείνει όλοι με το κάποιοι περίεργοι ληστές των ωραίων, ληστεύαν τους χωρικούς, πιθανόν για να αποκτήσουν λεφτά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και το κυριότερο στο βιβλίο είναι ότι κάνει μια προέκταση στο τι συμβαίνει σήμερα. Διότι αυτή η διαπλοκή που παρουσιάζεται στο βιβλίο ανάμεσα στο πολιτικό σύστημα και στους κοινωνικούς ληστές, ας το πούμε έτσι, εν μέρη εκφράζει και την σύγχρονη Ελλάδα με τις μορφές, τις διάφορες της τρομοκρατίας ή οποιασδήποτε πολιτικής διαφθοράς ή οργανωμένου εγκλήματος. Άρα μας δίνει βάση για αναστοχασμούς. Είναι ένα βιβλίο που πρέπει να το διαβάσουμε, πρέπει να το προωθήσουμε, να το δει η Βουλή των Ελλήνων, να δουν τα τμήματα ιστορίας, να το δουν η Ακαδημία και να διαβαστεί και να προβληθεί και στα πανεπιστήμια και στα σχολεία. Άρα καλοτάξιο ήταν το βιβλίο και μπράβο στο Δημήτρη. Το σούπερ από κάτω πώς θα το γράψουμε? Καθηγητής εγκληματολογίας. Καθηγητής Γιάννης Πανούσης, καθηγητής εγκληματολογίας. Ναι. Το Σουλτάτη Ελένη, διδάκτορ φιλοσοφίας, το βιβλίο του Δημήτρη, ιστορικό μυθιστόρημα με απηχήσεις διαχρονικές μέσα από την έκνομη και έκριθμη κατάσταση της ληστοκρατίας, διαχρονικό προβάλλητο αίτημα για πολιτιακή ενότητα, οι διεφθαρμένες πολιτικές συνειδήσεις, η μεταδοξία της φυλαρχίας, η κατάλυση του ένομου κράτους, επιβάλλουν σε κάθε εποχή οι άνθρωποι να αναστοχάζονται και να αναθεωρείται ο πολιτικός βίος, κατατείνοντας πάντα στο κοινό συμφέρον. Καλοτάξιδο να είναι το βιβλίο. Οι πνευματικές αναζητήσεις σε τόσο δύσκολους καιρούς πρέπει να δίνουν παράδειγμα σε όλους ως λύση για τα αδιέξοδα προσωπικά και κοινωνικά που ζούμε. Ευχαριστώ. Δημήτρης Λάμπρου, δημοσιογράφος και ο συγγραφέας του βιβλίου. Ο σύντομος χειμώνας της ληστοκρατίας αποτελεί μια απόπειρα να φωτιστεί μια σκοτεινή σελίδα της ελληνικής ιστορίας, την εποχή του Όθωνα και του Κρημαϊκού Πολέμου, και να εξηγηθεί γιατί οι λίσταρχοι που έδρασαν εκείνη την εποχή έγιναν τόσο δημοφιλείς στα λαϊκά στρώματα και ακόμα μνημονεύονται στα δημοτικά τραγούδια και στα πανηγύρια της περιοχής. Το βιβλίο αφορά πολλά επίπεδα. Κατά τη δική μου γνώμη το πιο βασικό από όλα έχει να κάνει με την πολιτική κατάσταση της Ελλάδας, η οποία δεν αλλάζει παρά τους αιώνες που περνάνε. Επίσης, μέσα από εκεί επιχειρείται μια τοιχογραφία των ηθών και των εθίμων της εποχής που βασίζονται σε μια ενδελεχή ιστορική έρευνα και από την άποψη αυτή αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους μελετητές της ληστείας και της ιστορίας της εποχής του Όθωνα. Όμως έχει και ένα μυθιστορηματικό περιεχόμενο και ένα μεγάλο ρομάτζο που νομίζω θα ενδιαφέρουν αρκετούς, αν όχι όλους τους φιλαναγνώστες της εποχή, που ενδιαφέρονται για την εποχή εκείνη. Οπότε σας έτοιμοι, πάμε. Ναι. Σήμερα έχουμε πραγματικά την ευκαιρία και την τιμή να παρουσιάσουμε το βιβλίο του συντοπίτη μας Λάμπρου Δημήτρη στη Λιβαδιά, στο σύντομο χειμώνα της ληστοκρατίας. Είναι ένα δίτομο βιβλίο που προσωπικά το έχω παρακολουθήσει από την γέννησή του και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μέσα από αυτό το μυθιστόρημα θα δούμε και θα γνωρίσουμε και πλευρές πέρα από το τέλος της ληστοκρατίας στην Ελλάδα, αλλά πλευρές που αφορούν στο ανάγλυφο της περιοχής μας, μέσα από την περιγραφή της πόλης, αλλά και των λιμεριών των ληστών. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά.
Εύχομαι καλό ταξίδι σε αυτό το βιβλίο του Δημήτρη και βεβαίως του ευχόμαστε πολλά τέτοια ταξίδια. Καλησπέρα σας. Πριν ξεκινήσουμε την εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου, μία ανακοίνωση θα σας κάνω. Η βιβλιοθήκη, με την υποστήριξη του Συλλόγου Φίλοι της Βιβλιοθήκης Λιβαδιάς, οργανώνει διάλεξη του κυρίου Ηλία Μαριολάκου, ομότιμου καθηγητή γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα «Η συμβολή του Ηρακλή στη δημιουργία της κρητομηναϊκής κοσμοκρατορίας». Μία γεωμυθολογική προσέγγιση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 6 Μαΐου, στις 7.30, στο Συνεδριακό Κέντρο Χρήστος Παλαιολόγος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην απόψινή παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Λάμπρου, «Ο σύντομος χειμώνας της ληστοκρατίας», εδώ στο φιλόξενο και φιλότεχνο χώρο του Ιδρύματος της Εστίας Μητέρας. Καταρχάς, θέλω να καλωσορίσω τη Δήμαρχο του Δήμου Λεβαδέων, την κυρία Γιώτα Πούλου, τον καθηγητή εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπουργό, τον κύριο Γιάννη Πανούση, και τον συγγραφέα του βιβλίου, δημοσιογράφο, διαχειριστή του ιστότοπου Βιωτία Πλάς και πολιτικό επιστήμονα, κύριο Δημήτρη Λάμπρου. Πριν ξεκινήσω να δώσω το λόγο στους ομιλητές που μόλις σας παρουσίασα, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το μυθιστόρημα του Δημήτρη, που πολλοί από εσάς θα το έχετε διαβάσει και όσοι δεν το έχετε μπορείτε να το προμηθευτείτε κατά την έξοδό σας. «Ο σύντομος χειμώνας της ληστοκρατίας» είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα. Αναβιώνει με τον πιο γλαφυρό τρόπο την έκριθμη χρονική περίοδο των μέσων του 19ου αιώνα. Μία περίοδο κατά την οποία ληστρικές επιδρομές συμμοριών προσπαθούν να ανατρέψουν αποφάσεις πολιτικών κέντρων, υιοθετώντας το δίκαιο της στιγμής. Οι μυθιστορηματικοί ήρωες, κινούμενοι στον άξονα του χώρου και του χρόνου, φέρουν τη δική τους ηθική υπόσταση και το δικό τους αξιακό ιδεολογικό υπόβαθρο. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια αξιολογία πολιτικής και ηθικής παρακμής. Διαβάζοντας το βιβλίο «Αναγνώστης», συνειδητοποιεί την πολιτική αποσταθεροποίηση της Ελλάδος. Άλλωστε, μια σειρά αλυσιδωτών ιστορικών γεγονότων, όπως η προδομένη εξέγερση στη Θεσσαλία και την Ήπειρο, η αγγλογαλλική κατοχή και τέλος ο κρημαϊκός πόλεμος, υποδαβλίζουν τα πολιτικά πάθη. Ο ληστρικός βίος διακρίνεται για την ομότητα των πράξεών του. Είναι φύλαρχος και απρόβλεπτος. Οι συμμορίες των πιο περιζήτητων ληστών του στερεολαδικού χώρου, ο Νταβέλης, ο Κακαράπης και ο Καλαμπαλίκης, καταλύουν κάθε έννοια ένομου κράτους. Όταν στο πλευρό του στάσεται ένας ευφυής φοιτητής συνομικής, τότε το σχέδιο απαγωγής των τέκνων ενός ισχυρού πολιτικού παράγοντα της Χαλκίδας όχι απλώς επιτυγχάνει, δίνοντας τη δυνατότητα για ανεξέλεγκτη δράση στους ληστές, αλλά και αποδεικνύει περίτρανα την πολιτική ανεπάρκεια της ξενοκρατούμενης κυβέρνησης. Ρόλο όμως καθοριστικό και ανατρεπτικό για την εξέλιξη της πλοκής έχει και ο έρωτας, που επιδρά καταλυτικά και δίνει διέξοδο στην ανθρώπινη ψυχή. Το μυθιστόρημα οθεί τον αναγνώστη σε αβίαστα συμπεράσματα που αφορούν στον πολιτικό βίο κάθε εποχής. Οι διεφθαρμένες πολιτικές συνειδήσεις, η ματαιοδοξία της φυλαρχίας, ο πολιτικός χεροσκοπισμός και εν τέλει η προδοσία σε πολιτικό και ανθρώπινο επίπεδο αποδομούν το πολιτικό γίγνεσθε και απαξιώνουν την έννοια της πολιτικής. Μετά από αυτή τη σύντομη αναφορά,
Θα ήθελα να δώσω το λόγο όπως υπαγορεύει η εθιμοτυπία. Πρώτα στη Δήμαρχο του Δήμου Λεβαδέων, την κυρία Γιώτα Πούλου. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κύριε καθηγητά, με ιδιαίτερη χαρά παίρνω το λόγο σήμερα για να μιλήσω για το βιβλίο του συντοπίτη μας Δημήτρη Λάμπη. Μέχρι πρόσφατα τον γνωρίζαμε ως ικανό και δραστήριο δημοσιογράφο και τον ανακαλύπτουμε σήμερα ως ταλαντούχο συγγραφέα και μάλιστα στο δύσκολο είδος που είναι το ιστορικό μυθιστόρημα. Όταν ο Δημήτρης μου είπε ότι η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στη Χαλκίδα, δυσαρεστήθηκα λίγο. Βάσει όμως του οδηπορικού του μυθιστορήματος, εκεί διαδραματίζεται το αρχικό μέρος της ιστορίας, με μυθοπλαστική αφορμή τη ληστεία της οικίας και την απαγωγή της κόρης του βουλευτή Νίκου Βουδούρη από τη συμμορία του Νταβέλη στα μέσα του 19ου αιώνα. Δεν είμαι κριτικός λογοτεχνίας, αλλά μακροχρόνια αναγνώστρια λογοτεχνικών έργων και θα μιλήσω από το πρίσμα του αναγνώστη. Επιπλέον με ενδιαφέρει η ιδιαίτερη ιστορία και φυσικά η τοπική ιστορία. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους μου ως δήμαρχος είναι η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και η συστηματική ανάπτυξη του διαλόγου πάνω στην ιστορία της περιοχής, γιατί η ιστορία και η παράδοση είναι θεμέλια της ταυτότητας ενός τόπου. Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για τη δημιουργία μονάδας γενικών αρχείων του κράτους στη Λιβαδιά. Ο νομός Βιωτίας είναι ένας από τους δύο σε όλη την Ελλάδα που δεν έχει παράρτημα ΓΑΚ. Πράγμα που δημιουργεί μεγάλο κενό στην οργάνωση των ιστορικών πηγών, χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική έρευνα. Το μυθιστόρημα του Δημήτρη Λάμπη πραγματεύεται το βίο και την πολιτεία των λησταρχών που έδρασαν στην ευρύτερη περιοχή μας και είναι τρόπον τεινά τοπικοί μας ήρωες. Τους έκανε δημοφιλής η κοινωνική πλευρά της δράσης τους και η αντίστασή τους απέναντι στην θεσμοθετημένη βία του κράτους. Γι' αυτό άλλωστε έχουν γραφτεί για τη ζωή τους τραγούδια και πλήθος λαϊκά αναγνώσματα. Ενώ ο Νταβέλης έγινε ήρωας στο θέατρο Σκιών και τον ζωγράφησε επίσης και ο Θεόφιλος. Μάλιστα, ένας από αυτούς ο Κακαράπης είχε γεννηθεί στο Κυριάκι. Οι απόγονοί του υπάρχουν ακόμα στο χωριό. Είναι και σε αυτή την αίθουσα. Και εγώ μεγάλωσα ακούγοντας ιστορίες και αναφορές για τη ζωή του, αναμνήσεις που ήταν ακόμα ζωντανές, αφού η εποχή ήταν αρκετά κοντά μας, μόλις τρεις γενιές. Αυτές οι προφορικές παραδόσεις, που στα παιδικά μου μάτια έμοιαζαν μαγικές, πρόσθεταν ένα ακόμα πιο προσωπικό ενδιαφέρον και περιέργεια για να διαβάσω το βιβλίο του Δημήτρη Λάμπη. Μπορώ να πω λοιπόν ότι το διάβασα με πρώτο κίνητρο το ενδιαφέρον. Αλλά αυτό μετατράπηκε γρήγορα σε ευχαρίστηση, γιατί το μυθιστόρημα του Δημήτρη έχει πετύχει τη χρυσή ισορροπία ανάμεσα στην ιστορική τεκμηρίωση και τη λογοτεχνική αφήγηση. Είναι φανερό ότι στηρίζεται σε εκτεταμένη έρευνα των πηγών, η οποία δεν περιορίστηκε στο στενό πεδίο της δράσης των ηρώων του, αλλά στην κατανόηση της ευρύτερης κοινωνίας και της εποχής. Διαβάζοντας το μυθιστόρημα, μαθαίνουμε τις λεπτομέρειες από τη δράση και τη συμπεριφορά των ληστών και ταυτόχρονα προσλαμβάνουμε τη σφαιρική εικόνα της εποχής και της κοινωνίας. Πρόκειται για μια ταραγμένη εποχή που σημαδεύεται από την αρχή του τέλους της ληστοκρατίας στο ελληνικό κράτος και προετοίμασε τη διεύρυνση του ελέγχου από την κεντρική εξουσία στο σύνολο του ελλαδικού χώρου. Αυτή ήταν η προϋπόθεση άλλωστε για την οργάνωση του νεοελληνικού κράτους. Τονίζω ότι μέρος αυτής της σφαιρικής εικόνας είναι οι εξαιρετικές περιγραφές της πόλης της Λιβαδιάς και της φύσης του νομού μας. Το ανάγλυφο που δεν έχει αλλάξει, τα βουνά, οι λόφοι, αλλά και τα τοπονύμια, τα τοπόσημα της περιοχής μας, είναι φανταστικές αυτές τις σελίδες μέσα από τις περιγραφές που κάνει ο Δημήτρης, οι περιγραφές της άποψης της Λιβαδιάς, αλλά και αυτές της φύσης μέσα από τα λιμέρια των ληστών, αλλά και τη δράση τους. Πιστεύω ότι χαρακτηρίζουν μοναδικά το μυθιστόρημα του Δημήτρη αυτές τις περιγραφές και καταγράφουν την ευαισθησία του και την αγάπη στο τόπο μας. Δημήτρη, πραγματικά αισθάνομαι
ιδιαίτερη χαρά για αυτά τα τμήματα του βιβλίου σου και σε ευχαριστώ πραγματικά γιατί πέρασα πολύ ωραίες στιγμές μέσα από αυτές τις περιγραφές που αν θέλεις θέλω να τις διαβάσω και εδώ, αλλά θα πάρει πολύ χρόνο. Ελπίζω να το κάνεις εσύ. Μέσα στην πιστή λοιπόν ανάπλαση αυτής της εποχής εξελίσσεται η πλοκή του βιβλίου στην οποία αναμειγνύονται τα πραγματικά στοιχεία με τη μυθοπλασία των χαρακτήρων και των σχέσεων μεταξύ των πρωταγωνιστών, οι διαφορές στις προσωπικότητες, τα υποκειμενικά ψυχολογικά δυναμικά και οι συναισθηματικές αντιδράσεις τους. Ο Δημήτρης δεν πέφτει στην παγίδα του υπερτονισμού της μυθοπλασίας σε βάρος της πραγματικής ιστορίας, όπως συμβαίνει συχνά στα ιστορικά μυθιστορήματα. Παραμένει πιστός στο ιστορικό πλαίσιο, ούτε όμως πέφτει στην αντίστροφη παγίδα του αντικειμενισμού. Όπως είπα και πριν, έχει πετύχει τη χρυσή ισορροπία. Η αφηγηματική ποιότητα του έργου αναπτύσσεται σε αντίστοιξη με την εμπεριστατωμένη ανάπλαση της ιστορικής εποχής. Η λογοτεχνικότητα της αφήγησης πηγάζει από τον αριστοτεχνικό τρόπο που στείνει το σκηνικό της δράσης, τη διαδοχή των εικόνων που έχουν πραγματικά κινηματογραφική υφή και η συγκρότηση και τη ρυθμική εναλλαγή της δράσης και της αδράνειας. Πιστεύω ότι ο σύντομος χειμώνας της Ληστοκρατίας θα μπορούσε εύκολα να γίνει κινηματογραφική ταινία ή τηλεοπτική σειρά και οι αρετές αυτές κρατούν τον αναγνώστη σε αναγνωστική εγρήγορση, ώστε να διαβάσει το βιβλίο παρά το μέγεθός του, με αδιάλειπτο ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Βέβαια, ο Δημήτρης χρησιμοποίησε και άλλα τεχνάσματα γι' αυτό. Θα πρέπει να το πω εδώ, στους συντοπίτες. Το διαβάζαμε και τμήμα-τμήμα πριν εκδοθεί. Οπότε υπήρξε πραγματικά η αγωνία μου να του λέω: Δημήτρη, δώσ' μου το επόμενο μέρος. Δημήτρη, δώσ' μου το επόμενο μέρος. Είναι έτσι. Αφήνω το λόγο στους πιο ειδικούς από μένα. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Λάμπρου για το έργο του και καλό τάξη το εύχομαι, καθώς επίσης και πολλά άλλα αξιόλογα ταξίδια. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ τη Δήμαρχο, την κυρία Γιώταπούλου. Το λόγο έχει ο καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γιάννης Πανούσης. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ γνώρισα πρώτα το βιβλίο και μετά το Δημήτρη. Θα μιλήσω για το Δημήτρη στο τέλος, θα μιλήσω στην αρχή για το βιβλίο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη δουλειά που κάνει η κυρία Δήμαρχος και χαίρομαι που βρίσκομαι στη Λιβαδιά. Έχω ξανάρθει και άλλες φορές για ομιλίες. Θα ξεκινήσω λίγο από το μυθοπλαστικό μέρος, το λογοτεχνικό μέρος. Έχουμε λοιπόν ένα ιστορικό μυθιστόρημα που είχε αρκετή μυθοπλασία όμως. Δηλαδή, το αληθινό και το μη αληθινό διαπλέκονται. Και αυτή είναι η μυθοπλασία, ότι το πραγματικό συγχωνεύεται με το φανταστικό και το επινεννοημένο με το μη αληθινό, με το μη ακριβές. Ζούμε λοιπόν μέσα σε ένα μύθο, που έχει όμως ιστορικά στοιχεία. Δεν είναι αυθαίρετος ο μύθος, ιδίως στο επίπεδο των διαλόγων, νομίζω στο δεύτερο τόμο κυρίως, μεταξύ των απαγωγέων και της κόρης του βουλευτή, αλλά και των άλλων προσώπων, βλέπουμε πώς κατασκευάζεται και συντίθεται ένας μύθος, που είναι η επινόηση και η φαντασία του συγγραφέα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μια ακρίβεια στον τρόπο τον οποίο παρουσιάζει αυτό που ονομάζουμε μυθοπλαστικό ιστορικό μυθιστόρημα. Έχει υποθεί ότι είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο λαμβάνει χώρα πολύ μετά από τα ιστορικά γεγονότα, δεν είναι ακριβώς πάνω στα ιστορικά γεγονότα. Συχνά δύο και τρεις γενιές μετά γράφονται τέτοια κείμενα. Και όπως έχει υποθεί, περιγράψαν ένα μεγάλο ποτάμι από το οποίο ξεκινούν παραπόταμοι που ακολουθούν για λίγο τη δικιά τους πορεία για να ξανανοηθούν με αυτό μετά από λίγο, για να το ενδυναμώσουν. Έτσι λοιπόν ξεκινάζει μια ιστορία. Αυτή η ιστορία διακλαδώνεται σε επιμέρους μικρές ιστορίες και είναι σημαντικό για ένα ιστορικό μυθιστόρημα να μην είναι μόνο ιστορία, να είναι και πρόσωπα. Να μην μόνο γεγονοτολογία, δηλαδή τα γεγονότα που έγιναν, αλλά και οι άνθρωποι που συνέπραξαν σε αυτά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μέσα από αυτό το μυθιστόρημα, το ιστορικό, το μικροκλίμα μιας εποχής. Αυτή